γνωρίζουμε καλά τους περισσότερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ωστόσο, υπάρχουν και Άγιοι της Ορθοδοξίας μας, άγνωστοι στο ευρύ κοινό, αλλά και πολύ παράξενοι. Όπως ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπας ή Νέγρος, ο Άγιος Χριστόφορος ο Κοινοκέφαλος, αλλά και ο Κινέζος στην καταγωγή, Άγιος Μητροφάνης, ο Τσιάνγκ Τσούγκ. Υπάρχουν Άγιοι που ξεπερνάνε τα ελληνικά όρια και φθάνουν σε χώρες πολύ μακρινές, στις οποίες δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι θα υπήρχαν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πολλό δε μάλλον Άγιοι της Ορθοδοξίας μας. Πρώτος περίεργος Άγιος είναι ο Άγιος Πέτρος ο Εσκιμός, ο Αλεούτιος. Ήταν μαθητής του Αγίου Γερμανού της Αλάσκας, ο οποίος υπέστη φρικτά βασανιστήρια και μαρτυρικό θάνατο για την πίστη του. Η ομάδα των Ιθαγενών γύρω από τον Άγιο Γερμανό αγωνιζόταν για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων απέναντι στην αφαιρεσία των αποικιοκρατών. Δεύτερος παράξενος Άγιος είναι ο Άγιος Μητροφάνης, ο Τσιάνγκ Τσούγκ. Ευγενής μορφή, από τους προτεργάτες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κίνας παρακαλώ, σφάχτηκε ανηλαιώς με το πίμνιό του, κατά την εξέγερση των Boxers, με το επιχείρημα πως ήταν υποχείριο των αποικιοκρατών και ότι προωθούσε θρησκεία ξένη προς τον κινέζικο λαό. Επίσης, άλλος ένας περίεργος Άγιος είναι ο Κινέζος Άγιος Γουά. Τρίτος Άγιος είναι ο Άγιος Πατρίκιος ο Κέλτης. Πρόκειται για τον Άγιο των Ιρλανδών που σήμερα τιμάται από όλους τους χριστιανούς. Καταπληκτική προσωπικότητα ασκητή και αναμορφωτή. Κατά την παράδοση της Ορθοδοξίας μας, οδήγησε όλα τα φίδια έξω από την Ιρλανδία. Τέταρτος παράξενος Άγιος, ο Άγιος Αχμέτ ο Κάλφας, ο Τούρκος. Νεομάρτυρας που αγάπησε τον Χριστό από την υπηρέτριά του. Δήλωσε με θάρρος στους ομεθνείς του Τούρκους ότι η χριστιανική πίστη είναι η αληθινή και τότε μαρτύρησε. Χάρη σε αυτόν τον Άγιο, το όνομα Αχμέτ είναι πλέον χριστιανικό. Πέμπτος Άγιος είναι ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπας ή Νέγρος. Αρχικά ήταν ένας τρομερός ληστής της ερήμου και δολοφόνος, αλλά μετανόησε και έγινε απλός και ταπεινός μοναχός, ενώ υπέμεινε ακραίες ρατσιστικές διακρίσεις από πολλούς συνασκητές του. Και έκτος παράξενος Άγιος είναι ο Άγιος Χριστόφορος ο Κοινοκέφαλος. Εδώ τιμάται ένας Άγιος από μια βάρβαρη φυλή, πιθανόν της Γεδροσίας, που τα μέλη της είχαν την τάση να παραμορφώνουν τα πρόσωπά τους. Το κεφάλι σκύλου ίσως να είναι συμβολική απεικόνηση και φυσικά είναι λανθασμένη, διότι ο Άγιος Χριστόφορος είναι άνθρωπος και μάλιστα ένας υπέροχος Άγιος. Να έχουμε αδέλφια μου την πρεσβεία, τη μεσητεία και τη βοήθεια όλων των Αγίων της Ορθοδοξίας μας.